έτσι τώρα στην Λευκωσία για να συναντήσει τον καθηγητή οικονομικών και δημόσιας πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και πρόεδρο του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τον καθηγητή κύριο Ανδρέα Θεοφάνους. Καλωσορίσατε κύριε Θεοφάνους. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε και πάμε αμέσως σε αυτό που είναι το θέμα από προχθές. Θα έλεγε κανείς όχι από προχθές, εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά από προχθές εμφανίστηκε ξανά και το θυμηθήκαμε, γιατί έχουμε την τάση ορισμένα ζητήματα να τα ξεχνάμε όσο δεν τα αξιοποιεί ο αντίπαλος, και όταν μπει στη διαδικασία να τα αξιοποιήσει, στη συνέχεια είμαστε σε μια κατάσταση σχεδόν πανικού. Τέλος πάντων, θέλω με απλά λόγια για τους ακροατές σε όλο τον κόσμο να εξηγήσουμε τι ακριβώς κάνει καθηγητή κύριε Ανδρέα Θεοφάνους η Τουρκία, η κατοχική δύναμη, μαζί με τις μαριονέτες της στην κατεχόμενη πλευρά του νησιού. Εννοείται σε σχέση με την απόφαση για ακριβώς. Να ανοίξουν, ναι. Να προχωρήσει σταδιακά με το άνοιγμα των Βαροσίων. Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια παλιά ιστορία. Και τι εννοώ. Όταν κατελήφθηκε περίπου το 38%, το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1974, ο τουρκικός στρατός είχε αφήσει ένα κομμάτι περίπου, νομίζω 6 με 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα, την περίκληση στην πόλη των Βαροσίων, καινή. Αυτό θα ήταν το ΔΕΛΕΑΡ και μια υπογραφή, μια ομοσπονδιακή λύση του κυπριακού προβλήματος, η οποία θα ήταν στη γεωγραφική βάση. Μάλιστα. Θυμάμαι πολύ καλά και από την έρευνα μου, αλλά και πρακτικά το 1979, συζητήτω πάρα πολύ καιρό το θέμα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της επιστροφής της αμοχώς του κ.ο.κ. Αυτό φυσικά παρέμενε όνειρο θερινής νυχτός. Το 1979, στις συμφωνίες υψηλού επίπεδου Κυπριανού Τεχτάς, νομίζω ήταν η πρόνοια του άρθρων 5, λέγεται ότι μόλις αρχίσουν οι συνομιλίες πάνω σε μια ομοσπονδιακή βάση, τότε χωρίς χρονοτριβή θα προωθεί το η επανεγκατάσταση των Ελλήνων Κυπρίων στις αιστείες τους στην περίκλειστη πόλη των Βαροσίων υπό την διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό, συνομιλίες έγιναν πάρα πολύ γύρι, αλλά αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Στην πορεία του χρόνου και από δική μου έρευνα, όχι μόνο διαβάζοντας τα αρχεία ή των συνομιλιών ή διάφορες τοποθετήσεις και συγγράμματα ατόμων που ασχολούνται με το Κυπριακό, η δική μου τριβή με ξένους διπλωμάτες και των Ηνωμένων Εθνών και άλλων χωρών, καθώς επίσης και με Τούρκους ακαδημαϊκούς και με άτομα που ήταν γύρω από την τουρκοκυπριακή ηγεσία, αλλά ακόμα και στην Άγκυρα, εκείνο το οποίο μου είπε δείξει εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, ήταν ότι ενώ είχε δημιουργηθεί εντύπωση ανάμεσα στους Έλληνες ότι θα ήταν δυνατό η περίκληση στην πόλη των Βαροσίων να δοθεί στα πλαίσια κάποιων μέτρων οικοδομήσης εμπιστοσύνης, ότι αυτό δεν ευσταθεί και ότι η Τουρκία αυτό θα το έδινε πίσω, θα ήταν το ΔΕΛΕΑΡ για την λύση του κυπριακού προβλήματος. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Τώρα, σε αυτή τη συγκυρία, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια κλιμάκωση των τουρκικών απαιτήσεων σε όλα τα επίπεδα. Και στην Κύπρο και στο Αιγαίο και ευρύτερα. Λοιπόν, σε αυτή τη συγκυρία υπήρξαν οι σκέψεις ότι και αυτό το καλούμενο ΔΕΛΕΑΡ έχει τελειώσει, εφόσον η τουρκική θεώρηση ήταν, εφόσον έχετε απορρίψει το σχέδιο ΑΝΑΝ και άλλες προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να ξεχάσετε και την πόλη των Βαροσίων, την περίκληστη πόλη των Βαροσίων. Άρα αυτό το οποίο ανακοινώθηκε χθες, προχθές, ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν κεραυνός ενετρία. Οι Τουρκοί έχουν μιλήσει για τις προθέσεις τους, ότι θα προχωρούσαν εκεί. Τώρα στον Ελληνοκυπριακό
τύπο αλλά και στον τουρκοκυπριακό τύπο αναγράφεται αυτές τις μέρες ότι ενδεχομένως ο Ερντογάν να το έχει κάνει για να επηρεάσει τις τουρκικές τις εκλογές για ανάδειξη νέου τουρκοκυπριακού. Το πιστεύετε αυτό, κύριε Θεοφάνος? Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ανεξάρτητο. Ακριβώς. Δηλαδή δεν θα μπω σε αυτήν την λογική. Διότι η Τουρκία, έχουμε την εντύπωση τώρα, είναι αστείο να έχουμε την εντύπωση ότι και να εκλεγεί ο κύριος Ακιντζή, ο οποίος έχει μια διαφορετική προσέγγιση από την Άγκυρα, ότι μπορεί να γίνει οτιδήποτε στο Κυπριακό χωρίς την έγκριση της Άγκυρας. Δεν τίθεται θέμα. Άρα την θεωρώ ότι αυτή είναι η κίνηση της Άγκυρας ένα βήμα προς την υλοποίηση των στόχων της. Και εκείνο το οποίο δεν θα απέκλεια είναι αυτό να είναι μια κίνηση ούτως ώστε στην πορεία του χρόνου να μας λεχθεί ξανά η Ελλάδα να συζητήσουμε. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για την επίλυση του Κυπριακού. Είτε δέχεστε αυτή την πρόταση ή προχωρούμε με τον επικισμό και ούτω καθεξής. Μισό λεπτό για να φωτίσουμε και μια άλλη πτυχή. Αυτή είναι η οποία αφορά στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Εδώ στην Ελλάδα το έχουμε πολύ σπάνιο, το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Η τελευταία φορά δεν θυμάται κανείς μέσος πολίτης πότε έγινε. Εκεί όμως το Εθνικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικότατα. 20 χρόνια, από ό,τι άκουσα νωρίτερα, από ό,τι μας είπατε νωρίτερα, σέρνεται αυτό το ζήτημα και μάλιστα φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα είναι ένα χαρτί στο πόκερ το οποίο σχεδιάζει η Άγκυρα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, έχουν γίνει κινήσεις προς την κατεύθυνση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προς την κατεύθυνση της διεθνούς κοινότητας, των ξένων χωρών, των εγκυητριών δυνάμεων, γιατί δεν είναι μόνο η κατοχική Τουρκία από το Σύνταγμα του 1960, υπάρχει η Ελλάδα και η Βρετανία. Έχουν γίνει κάποια τέτοια πράγματα, καθηγητή κύριε Ανδρέα Θεοφάνους? Κοιτάξτε να σας πω, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι θεσμοί στην Κύπρο, αλλά ταυτόχρονα όπως και στην Ελλάδα υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις από το πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Το άλλο θέλω να μοιραστώ μαζί σας το εξής, ότι η ελληνοκυπριακή κοινωνία δεν είναι μία μονολιθική οντότητα. Υπάρχουν σοβαρές και υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων περιλαμβανομένων και του Κυπριακού. Όπως αναμένετο, υπάρχει και εκείνη η σχολή σκέψης η οποία λέει ότι υπό τις περιστάσεις ότι θα βρούμε μια οποιαδήποτε λύση, διότι αυτό θα είναι καλύτερο από τη μη λύση. Υπάρχει αυτή, και αυτή η προσέγγιση. Προσωπικά δεν συμμερίζουμε αυτή την τοποθέτηση. Υπάρχουν διάφορες σχολές σκέψης, αλλά εκείνο το οποίο θα έλεγα είναι ότι παρά την δουλειά που έχει γίνει και γίνεται, θέλω να μοιραστώ μαζί σας δύο σημαντικά σημεία. Μάλιστα. Πρώτον, υπήρχε η φοβία διαχρονικά να μην μας επιληφθούν ευθύνες για τυχόν αποτυχίες των συνομιλιών. Αυτό έγινε το 2004 με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Οπότε η Κύπρος είχε γνωρίσει μια άνευ προηγουμένου επιθετικότητα από τους εταίρους, από αρκετούς εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη διεθνή κοινότητα. Σαν πως και εμείς είχαμε μπει όχι στην κατοχή επειδή δεν θέλαμε λύση του Κυπριακού. Δεν ήταν αντιληπτό ότι δεν περάσαμε το μήνυμα επαρκώς στα πλαίσια ενός αφηγήματος ότι η συγκεκριμένη λύση θα επιδείνωνε το status quo. Θα επιδείνωνε την υφιστάμενη κατάσταση. Η απουσία λοιπόν ενός ολοκληρωμένου αφηγήματος έχει κόστος και στο θέμα του Κυπριακού αλλά και στην εικόνα που έχουμε διεθνώς. Άρα αυτό είναι το ένα το θέμα. Το δεύτερο ζητούμενο είναι ότι υπήρχε και εξακολουθεί να υφίσταται μία σύγχυση σε σχέση με την στοχοθέτηση. Μιλάνε για τη Ζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία, αλλά το περιεχόμενο της δεν έχει προσδιοριστεί και ο καθένας το καταλαβαίνει όπως θέλει. Μισό λεπτό. Για τη Ζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία. Ξέρετε, μερικά πράγματα μοιάζουν κινέζικα εδώ στην Ελλάδα. 46 χρόνια και σχετική σιωπή εδώ.
και μάλιστα τεραστίων διαστάσεων σε κάποια ζητήματα, ακούγοντας διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, αρχίζουν και κουνούν τα χέρια όλοι. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι αυτό, αν εφαρμόζεται πουθενά στον πλανήτη, και επίσης να λέμε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, αλλά με πολιτική ισότητα, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Ανδρέα Θεοφάνους. Θίγεται πολύ σοβαρά θέματα και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Δική μας ευχαρίστηση και να σας πω είναι και η στέρηση την οποία προσπαθούμε να καλύψουμε. Να προσπαθήσω να εξηγήσω κάποιες έννοιες και προστάσαμε. Πριν από το 1974, όταν συζητείτε το Κυπριακό, η βάση για λύση ήταν το ενιαίο κράτος με κάποια στοιχεία τοπικής αυτονομίας για τους Τουρκοκύπριους. Λοιπόν, είχαμε φτάσει κοντά στην ολοκλήρωση αυτής της κατάστασης, αλλά δυστυχώς η εσωτερική ανομαλία, η οποία εμπολής ενισχύεται από την Χούντα του Ιωαννίδη, δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση αυτής της προσέγγισης. Άσε που βάζω παρένθεση και λέω, δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον η Τουρκία θα δεχόταν μια τέτοια κατάσταση. Η Τουρκία ροκάνιζε τον χρόνο και ήξερε ότι θα της δοθεί ευκαιρία για εισβολή. Έγινε εισβολή. Αυτό που συνέβη και το καλοκαίρι του 1974 ήταν τρομακτικό, ήταν μια καταστροφή βιβλικών διαστάσεων για την Κύπρο. Οι Έλληνες της Κύπρου ήταν σε μια κατάσταση σοκ. Mm-hmm. Αλλά σταδιακά άρχισαν να σκέφτονται ότι πρέπει να προβούν στη μεγάλη παραχώρηση της Ομοσπονδίας για να διατηρηθεί η ακεραιότητα της χώρας. Λοιπόν, οι πρώτες συζητήσεις που είχαν γίνει σε επίπεδο ηγεσίας ήταν το θέμα τι είδους ομοσπονδία και υπήρχε η έννοια, υπήρχαν δύο έννοιες τότε. Διπεριφερειακή, με δύο περιφέρειες, mm-hmm. ή πολυπεριφερειακή. Είχε γίνει αποδεκτή έννοια της πολυπεριφερειακής ομοσπονδίας. Οι Τούρκοι δεν το συζητούσαν. Μετά η δική μας πλευρά δέχτηκε το θέμα της διπεριφερειακής ομοσπονδίας με παραχωρήσεις. Αλλά ούτε και αυτό τους είδαν αρκετό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, και σας το λέω και από την τριβή που είχαμε το πολιτικό σύστημα μιλώντας με τους πρωταγωνιστές, αλλά και από την έρευνα μέσω αρχείων κτλ. Προέκυψε το εξής. Ο Μακάριος ήταν διστακτικός. Όταν επίστηκε να κάνει αυτή την παραχώρηση, και αυτό έγινε τον Φεβρουάριο του 1977, και υπογράφει η πρώτη συμφωνία υψηλού επίπεδου, δεν υπάρχει όρος μέσα στη ζωνική δικοινοτική, υπάρχει όρος στη κοινοτική ομοσπονδία. Αυτός είναι ο όρος. Mm-hmm. Λοιπόν, του είχαν υποσχεθεί οι Αμερικανοί και άλλες δυνάμεις ότι θα υπήρξαν τα πόδια από τουρκικής πλευράς. Όταν ο Μακάριος έκανε αυτές τις παραχωρήσεις και δεν υπήρξε ανταπόκριση, είχε απογοητευτεί και στην τελευταία του ομιλία στις 20 Ιουλίου είχε διακηρύξει την αναγκαιότητα του μακροχρόνιου αγώνα, λέγοντας το εξής, ότι δεν είναι ότι δεν θέλουμε ένα έντιμο συμβιβασμό, επιζητούμε έναν έντιμο συμβιβασμό, αλλά η τουρκική διαλλαξία είναι τέτοια που δεν μας αφήνει επιλογές και εκ των πραγμάτων καθίσταται αναγκαίος ο μακροχρόνιος αγώνας. Και τι εννοεί το αυτό, είναι ότι πρέπει να αντέξουμε, η ελεύθερη Κύπρος να θωρακίζεται, να αντέξει να μην υπογράψει οτιδήποτε. Πέθανε ο Μακάριος, λιδωρήθηκε για αυτές τις στάσεις του. Ο Σπύρος Κυπριανού προσπάθησε να συνεχίσει μια πορεία ενός έντιμου συμβιβασμού βάζοντας κάποιες προϋποθέσεις. Δεν έγινε οτιδήποτε. Σας είχα πει προηγουμένως για το θέμα της συμφωνίας υψηλού επίπεδου του 1979 mm-hmm. Κυπριανού Τεχτάς που έλεγε εκείνο για την αμόχωστο που σας είχα πει. Δεν έγινε οτιδήποτε και μετά από το 1988 και μετά ακολούθησαν και άλλες και άλλες παραχωρήσεις. Η τουρκική πλευρά σιγά σιγά άλλαξε τον όρο διπεριφερειακή δικοινοτική ομοσπονδία σε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε η έννοια των δύο ζωνών να είχε και ένα πολιτικό υπονοούμενο, το οποίο φάνηκε στην πορεία του χρόνου. Το πολιτικό υπονοούμενο και η τουρκική θέση σήμερα η σαφής, που πέρασε και σε συμφωνίες παρακάτω και πρόσφατα, ήταν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα προκύψει, ο συμβιβασμός θα προκύψει από την συμφωνία
δύο συνιστώντων συνιδρυτικών κρατών, όπου με μια τέτοια συμφωνία δημιουργείται μια νέα κατάσταση πραγμάτων. Τον πρώτο έχουν τα δύο συνιστώντα κράτη, Βορρά και Νότο, γίνεται μια κεντρική κυβέρνηση, οι εξουσίες της οποίας πηγάζουν από τα δύο συνιστώντα κράτη και η Κυπριακή Δημοκρατία ενταφιάζεται, παραμερίζεται στον χοντροντούλαπο της ιστορίας. Mm. Αυτές ήταν οι τουρκικές θέσεις. Ο λόγος που δεν καταλήξαμε ήταν, παρά τις υποχωρήσεις των Ελλήνων, υπήρξε ένας πολύ μεγάλος μαξιμαλισμός από τουρκικής πλευράς, που για μένα είναι η κύρια αιτία που δεν είχε υπάρξει συμφωνία. Τώρα, σε σχέση με το τι συμβαίνει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για χρόνια τώρα καλλιεργείται και στην Αθήνα η θέση ότι είναι σημαντικό να επιδείξουμε ευελιξία για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με την Τουρκία εφόλης της σύλλησης και να έχουμε ειρήνη και συνεργασία. Επειδή υπάρχει μια έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας, mm-hmm. και ξεκάθαρα ακόμα και από το 16-17 θυμάμαι, όταν ο Ερντογάν επισκέφτηκε τότε τον τότε πρωθυπουργό Τσίπρα, όταν είχε μπει, μίλησε για αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Mm-hmm. Άρα και αυτό επανέρχεται με γαλάζιες πατρίδες, με δικαιώματα εδώ και εκεί πέρα. Άρα υπάρχει μια έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας σήμερα. Ξέρετε, πολλά λόγια όλα αυτά τα 46 χρόνια, αλλαγές θέσεων, στάσεων κλπ. Με δεδομένο όμως ότι το 1974 είχαμε τον πρώτο Ατύλλα, είχαμε μια ανέντιμη, να μην χρησιμοποιήσω άλλους χαρακτηρισμούς, τακτική που οδήγησε στο δεύτερο Ατύλλα, και σερνόμαστε εδώ και 46 χρόνια λέγοντας διάφορα λόγια και κάθε φορά εκτιμώντας, πολλές φορές μάλιστα δίνοντας και το άλοθη ότι κάποια πράγματα γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Κάποιες φορές τα αναγάγαμε στην Άγκυρα. Τώρα τελευταία έχουμε βάλει στην διαδικασία να λέμε ότι γίνονται για να επηρεάσουν και τις εκλογές τα κατεχόμενα. Ποιες εκλογές, σε ποιο τομέα, και την ίδια στιγμή έχουμε και τον Αντώνιο Γκουτέρες να λέει μετά τις εκλογές θα τα πούμε για την νέα πενταμερή 5-1. Σε τελική ανάλυση, εδώ και 46 χρόνια, αγαπητέ μου κύριε καθηγητή, κύριε Θεοφάνους, πρόεδρε του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, θέλω να μου πείτε ειλικρινά, πιστεύετε ότι μέσα από όλη αυτή την διαπραγμάτευση, εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως το θέλει κανείς, μπορούμε να φτάσουμε με μια δύναμη αναθεωρητική όπως η Τουρκία σε μια έστω υποτυπωδώς δίκαιη και βιώσιμη λύση? Ξέρετε κάτι, εδώ και 20 χρόνια mm-hmm. Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη δίκαιη στα κείμενα μου. Mm-hmm. Δηλαδή προσωπικά θεωρώ ότι οποιαδήποτε λύση βελτιώσει το status quo, βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση, άσχετα αν δεν είναι δίκαιη, θα την υποστήριζα. Δεν έχουμε μπροστά μας ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Δεν έχουμε μπροστά μας ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θεωρώ ότι ό,τι έχει προταθεί μετά επιδίνουν τα δεδομένα. Γι' αυτό και οι Ελληνοκύπροι του 2004 είπαν εκείνο το συντριπτικό, το όχι το 76%. Γι' αυτό και ο Αναστασιάδης, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος το 2004, ενώ ήταν τότε υπέρμαχος του Συρίου Ανάν, mm-hmm. στην σημερινή συγκυρία, και να έρθω, έχει σοβαρές επιφυλάξεις, αλλά και το 2017, στο πρωτοβουλία τότε με τον Γκουτέρες, με τον Κράνς Μοντάνα, mm-hmm. αντιλήφθηκε ότι οι τουρκικές μεθοδεύσεις επιδιώξεις ήταν τέτοιες, που μια νέα κατάσταση πραγμάτων όχι μόνο δεν θα ήταν δεχτή από τον ελληνικό κυπριακό λαό, αλλά πέραν αυτού θα ήταν αποσταθεροποιητική κατάσταση. Mm-hmm. Και άρα θεωρώ ότι δεν υπήρξε ουσιαστικά τουρκική παραχώρηση για να φτάσουμε σε μια λύση του κυπριακού προβλήματος. Δεν είναι μόνο το εδαφικό, όπου δηλαδή να επιστραφεί κάποιο έδαφος πίσω. Είναι το τι ζητούν. Άλλο είναι να έχει η τουρκοκυπριακή κοινότητα, η οποία παρεμπιπτόντως έχει αλλοιωθεί, μια ύψιστη αυτονομία
Και άλλον απαιτεί η τουρκική πλευρά ότι οι Τουρκοκύπριοι θα έχουν καθοριστικό λόγο σε όλες τις βασικές αποφάσεις του κράτους. Ξέρετε, αγαπητέ μου καθηγητή κυρία Ανδρέα Θεοφάνους, αναρωτιόμουν νωρίτερα αν αυτά τα 46 χρόνια που βαυκαλιζόμαστε και μεταβάλλουμε διαρκώς στάση, το έχω πει και σε άλλους συνομιλητές μου από την Μεγαλόνησο, και κατά τον ίδιο τρόπο η προσέγγιση είναι και για τους Ελλαδίτες πολιτικούς. Ξεκινήσαμε μια διαδικασία, ξεκίνησε ο τωρινός πρόεδρος κάποια στιγμή και συνάντησε στα Σούσα, στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις ότι πρόκειται για εξαιρετικό ηγέτη. Πήγαμε στα 2004, ήμασταν με το ναι. Τώρα δεν ξέρουμε που είμαστε και, μπας περιπτώσει, ξέρουμε ότι το Γιαβούς και το Μπαρμπαρός είναι έξω από τη Λάρνακα, έξω από την Λεμεσό, νότια ή δυτικά της Κύπρου. Και εμείς την ίδια στιγμή εκλιπαρούμε για επανέναρξη των συνομιλιών με έναν Γκουτέρες, ο οποίος, θέλω να μου χαρακτηρίσετε την τελευταία του δήλωση, κοινότητες καλή. Πού είναι το ελεύθερο, ανεξάρτητο, κυρίαρχο κράτος, Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Ξέρετε, παλαιότερα, και λόγω της τριβής μου με τα ζητήματα αυτά, είχα γνωρίσει ένα υψηλό βαθμό αξιωματούχων των Ηνωμένων Εθνών, δεν θα πω το όνομα του, με τον οποίο είχαμε δημιουργήσει μια πολύ καλή σχέση. Δηλαδή μιλούσαμε ελεύθερα και ο άνθρωπος κάποια στιγμή, και το λέω αυτό από τη δεκαετία του 90, μου είπε το εξής: κοιτάξτε, πρέπει να αντιληφθείτε ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν είναι εκείνη η οντότητα όπου είναι πρωταρχικά ένας φορέας αξιών, αρχών και ούτω καθεξής. Υπάρχει και αυτή η διάσταση, αλλά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών λειτουργά πάντοτε στα πλαίσια της ισορροπίας και ανισορροπίας δυνάμεων. Mm-hmm. Αυτό είναι καθοριστικό. Το δεύτερο, η εκτίμηση του ήταν, αυτό που μου είχε πει, είναι ότι ο ίδιος θεωρεί ότι μία λύση του Κυπριακού θα καταστεί εφικτή όταν η δική μας πλευρά αποδεχτεί την φιλανδοποίηση της Κύπρου. Μάλιστα. Αυτό δεν έχει διαφοροποιηθεί. Δεν έχει διαφοροποιηθεί. Αυτό δεν έχει διαφοροποιηθεί. Υπάρχουν κάποιες δυνάμεις που θεωρούν ότι η φιλανδοποίηση είναι προτιμότερη από το εκφενές. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι από εμάς που θεωρούν ότι ενώ δεν είμαστε... εντάξει, και όπως υπάρχουν και εδώ στην Ελλάδα που λένε κάποιοι ότι περικυκλώνουμε την Τουρκία, Ελλάδα και Κύπρος. Εν πάση περιπτώσει, ο καθής ό,τι θέλει λέει. Ναι. Το ζήτημα είναι η εθνική πολιτική, ποια πρέπει να είναι, και θέλω να το ξεκινήσουμε από τη βάση του. Υφιστάμεθα μια τεράστια ήττα το 1974 ως ελληνισμός. Ποια είναι σε επίπεδο, αν θέλετε, σύμφωνο με την κληρονομιά μας, η τακτική την οποία έπρεπε από τότε να διαμορφώσουμε, να συναποφασίσουμε και να υπηρετήσουμε? Ήταν αυτό το σούρσιμο των 46 ολόκληρων χρόνων και να ερχόμαστε κάθε φορά σε ένα καινούριο Ατήλα 3, 4, 5, δεν ξέρω τι, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία περνούν, νιώθουμε την ήττα, τα ξεχνάμε και πάμε παρακάτω. Είναι πολύ σοβαρά τα θέματα που θέτετε. Δηλαδή εκείνο το οποίο με πληγώνει, και χρησιμοποιώ τον όρο χωρίς υπερβολή, είναι ότι το τουρκικό αφήγημα έχει γίνει δεχτό από μία μικρή μερίδα Ελληνοκυπρίων, καθώς και από μία μερίδα στην Αθήνα. Και πολλές φορές μας ζητούν και το λόγο ότι υπάρχει ένας ελληνοκυπριακός εθνικισμός και ότι εμείς φταίμε για τον Κυπριακό. Αυτό δεν το αποδέχομαι. Τώρα, θεωρώ ότι έπρεπε να είχαμε εμείς ως κράτος, μετά από βαθύ προβληματισμό,
καταρτήσει ένα σχεδιασμό, κατευθυντήρες γραμμές για μια λύση του Κυπριακού, η οποία θα στηριζόταν σε ένα έντιμο συμβιβασμό να εμπεδωθεί και να προσπαθήσουμε να τον προωθήσουμε διεθνώς. Παράλληλα όμως θα έπρεπε να είχαμε αναβαθμίσει ουσιαστικά τους συντελεστές ισχύως και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Μάλιστα. και επίσης επιτέλους να είχαμε και να έχουμε ένα αφήγημα. Αυτή η έννοια του αφηγήματος είναι χρήσιμη και τώρα. Δηλαδή η Αθήνα, ακούω από συναδέλφους μου στην Αθήνα, οι οποίοι προσπαθούν να λένε πρέπει να κατανοήσουμε την Τουρκία. Ασφαλώς να την κατανοήσουμε. Όταν η ίδια η Τουρκία λέει ότι δεν μπορεί να κλειστεί στην Ατάλεια. Το κατανοώ αυτό, αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν μιλήσουμε για την οριοθέτηση αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, κάποια στιγμή θα τραβηχθούν οι γραμμές. Υπάρχει η σύμβαση για το δίκαιο της θαλάσσης, υπάρχουν και πρακτικές δυσκολίες ή οι ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου. Πάνω σε αυτά τα δύο θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε. Ταυτόχρονα παίζει και το θέμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, ποια είναι η μεγάλη αντίφαση των Τούρκων, την οποία δεν αναδείξαμε ποτέ. Όταν η Τουρκία εισέβαλε το 1974 στην Κύπρο, διακήρυξε ότι στόχος της ήταν η αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Και όμως, λέει, αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία κλειπούσα. Mm-hmm. Γιατί δεν αρχίζουν από εκεί ότι, ξέρετε, ήρθε λέτε, στην Κύπρο ειρηνικά να αποκαταστήσει τη συνταγματική τάξη. Άρα πάμε με ένα... Η αφετηρία πρέπει να είναι το νόμιμο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το δεύτερο έχει να κάνει με το εξής. Ότι δεν μπορεί η Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι να αναφέρονται στις συμφωνίες του 60 κατά το δοκούν όπου υπάρχουν δικαιώματα και ωφέλη να τα διεκδικούν, αλλά τις υποχρεώσεις να μην αναφέρονται σε αυτές και να τις αγνοούν. Mm-hmm. Άρα, ναι, πρέπει να έχουμε ένα αφήγημα το οποίο πρέπει να περάσει παντού. Πρώτα να το κατανοήσουν ήδη οι Έλληνες στην Κύπρο και στην Ελλάδα, μετά οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα. Και να υπήρχε και ο αυτοσεβασμός, η έννοια της αξιοπρέπειας και η έννοια της προάσπισης των εθνικών μας δικαιωμάτων. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικά ζητήματα αυτά. Η πολιτική που εισηγούμε δεν θα ήταν μονοδιάστατη, δηλαδή να επικεντρώνεται σε εθνικιστικό λόγο ή να είναι κενή περιεχομένου συγκεκριμένων σχεδίων. Θα υπήρχε εκεί προτάσεις και σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών για μια λύση η οποία θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα όλων των Κυπριών πολιτών, αλλά ταυτόχρονα και την υπόθεση της σταθερότητας, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά έπρεπε να γίνουν προπολού, αλλά ξέρετε, οι κυβερνήσεις πολλές φορές εκείνο που βλέπουν ήταν για τις επόμενες 24 ώρες. Τι θα δημοσιεύσει η εφημερίδα, ποια ατάκα θα γίνει για σκοπούς εντυπωσιασμού και ούτω καθεξής. Μπορώ να σας πω από την πείρα που έχω και από την τριβή που είχα και με το πολιτικό σύστημα εδώ κάτω, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Μπορώ να σας πω το εξής, ότι ήγηρα αυτό το θέμα του αφηγήματος και μου ελέγχθηκε μα πόσο χρόνο διαρκεί να γίνει αυτό και ποια η αποτελεσματικότητα του κ.ο.κ. καθεξής. Δεν υπολογίσαμε σε αυτό. Το υποτιμήσαμε. Και κάτι άλλο να πω, που είναι και των ημερών μας και αφορά και την Αθήνα και την Λευκοσία, είναι το θέμα των κυρώσεων. Mm-hmm. Νομίζω βάλαμε... υπήρξαν υπερβολικές προσδοκίες σε αυτό το θέμα. Οι κυρώσεις, όταν δει κάποιος στην θεωρία των κυρώσεων, πότε γίνονται, ποιοι τις παίρνουν και τι αποτελέσμα έχουν, μπορώ έτσι συνοπτικά να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Υπάρχουν... Η περίπτωση η πρώτη είναι όταν γίνει προσπάθεια για κυρώσεις και δεν υπάρξουν καθόλου κυρώσεις. Το δεύτερο είναι όταν γίνουν κάποιες κυρώσεις αλλά να έχουν περισσότερο συμβολικό περιεχόμενο. Και τρίτον, να είναι εκείνες οι περιπτώσεις όπου οι κυρώσεις είναι σαρωτικές και μπορούν να οδηγήσουν σε ανατροπή καθεστώτων και διαφοροποίηση καταστάσεων. Δεν αναμένω ποτέ την Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει σε αυτή την τρίτη κατηγορία. Στο μάξιμουμ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάει με συμβολικές καταστάσεις.
Αλλά πότε, δεν λέω να μην χρησιμοποιούμε και αυτό το χαρτί, αλλά πέραν αυτού του χαρτιού πρέπει να δούμε και άλλες καταστάσεις. Δηλαδή, η αναβάθμιση των συντελεστών ισχύως, το αφήγημα το σωστό μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο κόστος στην Τουρκία από οποιασδήποτε άλλες κυρώσεις. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, πρόεδρο του εν λόγω τμήματος και πρόεδρο του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, με τον δόκτορα Ανδρέα Θεοφάνους, για όλες τις εξελίξεις που επικεντρώνονται, που έχουν ως αφετηρία, αν θέλετε, τα ζητήματα αυτά που ανακοίνωσε και ξεκίνησε από σήμερα να υλοποιεί η Τουρκία μαζί με τις μαριονέτες της στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, στην περιοχή της Αμοχώστου. Ξέρετε, σας άκουγα νωρίτερα, κύριε Θεοφάνους, αγαπητέ μου κύριε καθηγητή, να λέτε για πολύ διάστατη πολιτική. Θυμήθηκα λοιπόν τη διπλωματία των σεισμών, τη διπλωματία των κουμπαριών, τη διπλωματία των ζεϊμπέκικων, πολλών ειδών διπλωματίες. Και θέλω ευθέως να σας ρωτήσω, παρακολουθείτε, αναλύετε, ερευνάτε, διαβάζετε, συνομιλείτε με συναδέλφους σας όλη την εξέλιξη του Κυπριακού από το 1974 μέχρι σήμερα? Είναι ναι ή όχι οι καταστάσεις οι οποίες διαμορφώθηκαν τον τελευταίο καιρό οι χειρότερες από το 1974 μέχρι σήμερα? Και αν είναι έτσι, το ερώτημα είναι τι περιμένει η ελλαδική και η κυπριακή πλευρά για να διαμορφώσει ένα κοινό δόγμα αντιμετώπισης τους? Ναι, τα δεδομένα είναι δύσκολα, διότι υπάρχει και αυτή η πίεση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για συγκεκριμένες κινήσεις. Υπάρχει ένα διαπραγματευτικό και εκτιμένο εν μέρη που τυχόν υλοποίηση του νομίζω θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Και από καιρού εις καιρών υπάρχουν και η απειλή, η προειδοποίηση ότι κοιτάξτε, εφόσον δεν υπάρχει λύση στο κυπριακό πρόβλημα, ως μορφή πίεσης θα αποχωρήσει η UNFICIP, άρα που θα αφήσει τη γραμμή αντιπαράθεσης χωρίς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και ως εκ τούτου θα υπάρχουν επιπτώσεις και αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το δυστύχημα είναι ότι έχει υπάρξει μια τεράστια ενοχή για το τι έχει κάνει η Τουρκία στην Κύπρο και πώς συμπεριφέρεται. Και αυτή η ενοχή έχει εκθέσει και θράσος. Θεωρώ ότι επειδή γίνεται τώρα λόγος για προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκτός από το θέμα των βαρουσίων, θα πρέπει να θίξουμε και την κατοχή του Βορείου Τμήματος της Κύπρου στο σύνολό της, τον επικισμό, τον υβριδικό πόλεμο που δεχόμαστε, και ότι το θέμα της Αμοχώστου είναι ένα μέρος από μια ευρύτερη πολιτική που θα πρέπει να καταδικαστεί. Άρα έχουμε καλύτερα εχέγγυα να πετύχουμε τους στόχους μας όταν υπάρχει καλύτερη οργάνωση, όταν υπάρχει ένα αραγές μέτωπο και όταν υπάρχουν όταν οι συντελεστές ισχύως είναι αναβαθμισμένοι. Εδώ χάσαμε πάρα πολύ χρόνο. Και όταν μιλούμε για συντελεστές ισχύως, δεν είναι μόνο η άμυνα, είναι αν θέλετε και ο πληθυσμός. Δυστυχώς η Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης έχασε κόσμο, πόσοι Έλληνες νέοι μετανάστευσαν, και επίσης ποιο είναι σήμερα το επίπεδο, το ποσοστό γονιμότητας στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Άλλο κεφάλαιο τεράστιο ανοίξατε. Βέβαια. Αυτό είναι μέσα στους συντελεστές ισχύως ο πληθυσμός. Άρα όταν μιλούμε για την ανάγκη μια στρατηγική επιβίωση, πρέπει να δούμε όλα τα πράγματα. Και την άμυνα και την δημόσια διοίκηση και την εξωτερική πολιτική και το θέμα της οικονομίας και το θέμα του πληθυσμού και το θέμα της κοινωνικής συνοχής και του αξιακού συστήματος. Είναι μια ολική προσέγγιση την οποία θεωρώ σήμερα αναγκαία για να επιβιώσουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι στη σημερινή συγκυρία η Τουρκία με τον αναθεωρητισμό της θέλει να συρρυκνώσει περαιτέρω τον ελληνισμό.
και χρησιμοποιεί την διπλωματία των πανηνιοφόρων. Δηλαδή, αν δεν συμφωνήσετε με αυτό, θα υπάρξει ένταση και αλλοχεύει ο κίνδυνος επεισοδίου και ούτω καθεξής. Αυτό το ζούμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Θα πω και κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να πληγώνει, αλλά είναι πραγματικότητα. Το γεγονός ότι το 1974 η Ελλάδα δεν πολέμησε στην Κύπρο δημιούργησε κόστος όχι μόνο για μας τους Έλληνες της Κύπρου, αλλά και για την ίδια την Ελλάδα, καθώς η αξιοπιστία της μειώθηκε. Αν δούμε διαχρονικά από τότε, ακόμα και μικρότερες χώρες, οι οποίες επωφελούνται από την Ελλάδα, πολλές φορές αμφισβήτησαν ή δεν έπαιρναν σοβαρά το θέμα της Ελλάδας. Και η Τουρκία, βλέποντας το τι συνέβη και στο 1974, σταδιακά και συνεχώς αναβάθμιζε τις αξιώσεις της. Και αυτό δεν μπορούμε να το παραμερίσουμε ή να το λησμονούμε. Θέλω να σταθούμε σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο αν τελικά είχε λειτουργήσει πάνω σε μία γραμμή, ίσως να μας είχε γλιτώσει από την σημερινή και από εκατοντάδες άλλες κουβέντες. Η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμπαρίσταται, ενιαίο αμυντικό δόγμα ή μη ενιαίο αμυντικό δόγμα, βάση αεροπορική Ανδρέας Παπανδρέου, στην συνέχεια σε αχρησία από πλευράς Ελλάδας. Σε τελική ανάλυση, όλη αυτή η διαδρομή, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Θεοφάνους, κύριε Πρόεδρε του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, κύριε Καθηγητά, πόσο μας έχει κοστίσει σε αυτήν την φάση, και να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μια οποιαδήποτε φάση τούτη που περνάμε, διότι συνδυάζεται και με αυτή την ευλογία του Θεού ή την κατάρα όταν έχεις αρπακτικό γείτονα, τους φυσικούς πόρους που έχουν ανεβρεθεί γύρω από την Κύπρο αλλά και στον ελληνικό χώρο. Να αρχίσουμε να πούμε δύο λόγια για το ενιαίο αμυντικό δόγμα και την εγκατάλειψη του. Θυμάμαι την δεκαετία του 90, το 1993, όταν στην εξουσία ανήλθε ο Λάφκος Κλειδίδης, είχε δύο πυλώνες πολιτικής. Η μία ήταν η ενταξιακή πορεία της Κύπρου και άλλη στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα, όπου θα έγινε το προσπάθεια να μειωθεί το ανισοζύγιο δυνάμεων, σε μια προσπάθεια να έχουμε καλύτερες πιθανότητες στο τραπέζι των συνομιλιών. Κάποια στιγμή στην Αθήνα, μετά τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, υπήρξε μια αλλαγή πλεύσης ότι πρέπει να είναι πολιτικός ο αγώνας, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί να ενταχθεί στην Ευρωζώνη και ότι θα ήταν καλύτερα και για την Κύπρο εάν επικεντρώνεται μόνο στο θέμα της ευρωπαϊκής διάστασης και να επαραμερίζεται το θέμα της αναβάθμισης της στρατιωτικής ισχύος της Κύπρου ή αν θέλετε και της ευρύτερης συνεργασίας της στρατιωτικής με την Ελλάδα. Η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωζώνη, αλλά το πλήρωσε παρακάτω με την κρίση που είχαμε μετά. Δηλαδή αποδείχθηκε ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί. Υπήρξαν κακές εκτιμήσεις. Ζήσαμε αυτά που ζήσαμε. Τώρα, στην περίπτωση της Κύπρου, η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είχε ταυτόχρονα απορρίψει και το σχέδιο, κατά την άποψή μου, σωστά, και έγινε δέχτης σκληρής κριτικής. Δεν επενδύσαμε πάνω στο σημείο αυτό το θέμα της επεξήγησης ή και της εναλλακτικής πρότασης. Δηλαδή, λέμε όχι σε αυτό, αλλά αυτό είναι το ναι μας. Άρα και σήμερα έρχομαι και λέω το εξής: ναι, πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική. Τι απορρίπτουμε, γιατί το απορρίπτουμε, αλλά ποια είναι η πρότασή μας. Και καλός ή κακός, η στρατιωτική ισχύς είναι απαραίτητη. Όχι επειδή θέλουμε την σύγκρουση, απλώς επειδή θέλουμε να αποφύγουμε και την σύγκρουση και την ταπείνωση και τη συρρήκνωση. Άρα είναι με αυτό το σκεπτικό. Και όταν ενισχύουμε αυτό τον τομέα, θα πρέπει να υπάρχει διακήρυξη ότι θα είμαστε επιτυχείς αν αποφευθεί η σύγκρουση. Αλλά θέλουμε
να έχουμε έντιμο συμβιβασμό, θέλουμε να έχουμε αξιοπρέπεια και ούτω καθεξής. Το λέμε συνέχεια, συμβιβασμός και έντιμος γίνεται. Δηλαδή μπαίνουμε σε κάποιες διαδικασίες, ξέρετε, για να λέμε κάποια πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει, θέλω, επειδή είστε και καθηγητής οικονομικών και δημόσιας πολιτικής, να θυμηθούμε και αυτήν την πτυχή της επιστημονικής σας δραστηριότητας. Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Ανδρέα Θεοφάνους, να θυμίσω και κάτι ακόμα. Εδώ και δεκαετίες, 40 τόσα χρόνια, ταμείο για την άμυνα. Οποιαδήποτε δικαιοπραξία μέσα στη χώρα, στην Κύπρο, αφήνει και τον οβολό εκάστου Κυπρίου ή οποιοδήποτε άλλο επισκέπτεται το νησί και για την άμυνα. Είναι δυνατόν 46 χρόνια μετά να λέμε ότι δεν έχουμε αποτροπή? Ξέρετε, τα λεφτά τα οποία ο κυπριακός λαός πλήρωνε σε αυτό το ταμείο για την άμυνα, δυστυχώς πήγαιναν αλλού. Και Κύπρος υπήρξε θύμα της οικονομικής κρίσης και υπήρξαν και υπάρχουν συνέπειες και στην άμυνα και στα δημογραφικά μας δεδομένα. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε πίσω, να γυρίσουμε το ρολόι πίσω στον χρόνο. Mm-hmm. Τα πράγματα είναι αυτά που είναι. Να δούμε πώς προχωρούμε. Ωραία. Από εδώ και κάτω, από εδώ και αύριο. Άρα, στα 5 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, θέλω ο Ανδρέας Θεοφάνους, έχοντας μια πλήρη γνώση της κατάστασης εδώ και 46 χρόνια, αλλά και των τελευταίων εξελίξεων, να προσμετρήσει ευκαιρίες και δυνατότητες και από την εμφάνιση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και από την σοβαρότερη προσπάθεια η οποία γίνεται με τριμερείς και πολυμερείς συμμαχίες στην περιοχή, ούτως ώστε να αμφισβητηθεί όλη αυτή η παρακμιακή πορεία για το Κυπριακό, η οποία κάθε τόσο μας βγάζει και μια αμόχωστο στο προσκήνιο. Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα σας, βαθύ ερώτημα, πολυδιάστατο. Θα ήθελε αρκετό χρόνο να το συζητήσουμε. Επιγραμματικό όμως μπορώ να πω το εξής. Η Κύπρος πρέπει να δημιουργήσει ένα κράτος πρότυπο στην περιοχή. Ένα κράτος πρότυπο, η λειτουργία του οποίου να είναι τέτοια, να καλύπτει τέτοιους στόχους, τέτοια συμφέροντα που άλλες δυνάμεις στην περιοχή και ευρύτερα να θεωρούν ότι η συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απαραίτητη. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, είναι επίσης σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αναβαθμισμένη συνεργασία Αθηνών, Λευκοσίας, Επόλης της Ύλης. Αθήνα και Λευκοσία μπορούν να διακηρύξουν την ετοιμότητα τους για ένα έντιμο συμβιβασμό. Θα σταθώ και θα στηρίξω αυτή την έννοια με την Τουρκία, αλλά δεν τίθεται θέμα αποδοχής όρων παράδοσης. Μάλιστα. Είτε αυτό λέγεται Αιγαίο, είτε αυτό λέγεται Κύπρος. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα να λεχθούν ξεκάθαρα στην διεθνή κοινότητα, στους εταίρους, στην Τουρκία, και να ξεκαθαριστούν. Και επίσης, ότι για να προασπίσουμε τα εθνικά μας δίκαια, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να είμαστε σε θέση να τα προασπίσουμε. Mm-hmm. Και ότι ευελπιστούμε ότι ποτέ, μα ποτέ δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί τα στρατιωτικά μέσα, αλλά από την άλλη να δοθεί το μήνυμα ότι εάν η άλλη πλευρά δεν μας υπολογίζει και θέλει να συρρυκνώσει τον ελληνισμό, ότι αυτός δεν θα είναι εύκολος δρόμος. Μάλιστα. Κύριε Ανδρέα Θεοφάνους, θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω για την συζήτηση που είχαμε. Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή θα μας δώσουν τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις δικές σας προσωπικές προσπάθειες, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκοσίας, σε αυτό καθ' αυτό το Ίδρυμα, αλλά και στο Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, στο οποίο προεδρεύετε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Να είστε και καλά. Και θα τα πούμε ξανά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και εσείς.